Άντζελα, θέλω να μου πεις, εγώ λίγο αναμπουμπουλιασμένος μας βλέπω αυτές τις μέρες λόγω της Πανσελίνου. Σήμερα το πρωί ήτανε? Τελείωσε. Τελείωσε. Αυτό ήταν, θα ηρεμήσουμε λίγο τώρα. Και αμέσως μετά, μετά από την Πανσέλινο και συνεχίζει η Σελήνη φυσικά στο ζώδιο των Διδύμων, αλλά πάει να συμμετέχει σε μία όψη που έχουμε η Αφροδίτη λίγο πριν βγει από τον Τοξότη, είναι σε όψη με τον Δία και εδώ έχουμε... αυτή την αίσθηση του φτάνει πια με τα νεύρα, ξέρω εγώ και τις εντάσεις και όλα αυτά. Θέλω πια να χαρώ, θέλω να ευχαριστηθώ. Έχει λοιπόν μία αυθονία συναισθημάτων, έχει βέβαια και μία τάση ανυπακοής και η ανυπακοή εδώ είναι που λες ότι θέλω να ευχαριστηθώ. Άρα λοιπόν η όψη αυτή έχει να κάνει με τον έρωτα, έχει να κάνει με την κοινωνικότητα, έχει να κάνει με τις απολαύσεις και να σας πω φυσικά ότι έχει και μία πιο πνευματική έτσι, διάσταση, να πιστεύεις δηλαδή ότι αυτό που θέλεις μπορεί να σου βγει. Εγώ έζησα ένα μικρό θαύμα τη νύχτα. Εγώ και ο ουρανός ήμασταν. Α, τι θαύμα. Θαύμα τώρα, εντάξει, το βλέπω εγώ. Να σου πω την αλήθεια, ήταν όλα συννεφιασμένα. Δεν μπορούσα να δω την Πανσέλινο με τίποτα. Και ανεβαίνω εγώ στην, επάνω, στην ταράτσα και λέω: δεν πειράζει, θα κοιτάξω. Και κοιτάζω ψηλά. Και βλέπω κάπου ότι πίσω από τα σύννεφα έχει λίγο φως. Και αρχίζω και βγάζω φωτογραφίες. Και λέω: πόσο θα ήθελα όμως να το δω. Και μα το Θεό κάνει ένα άνοιγμα εκείνη την ώρα, μου βγαίνει η Πανσέλινος, τη βλέπω, φωτογραφίζω και ξανακλίνει. Καλά. Ήταν υπέροχο. Λες και το έκανε για σένα, πραγματικά. Δηλαδή, για να τη φωτογραφίσεις. Και μετά ο υδροχός, ο γιος μου, πραγματιστής, με κοίταζε. Με κοίταζε έτσι και με, στο τέλος, ξέρεις ότι κοινωνιτελεί τα σύννεφα, με γύρωσε. Λοιπόν, κριάρια μου, για εσάς λοιπόν αυτή η νέα όψη που σχηματίζεται μεταξύ της Αφροδίτης και του Δία και λίγο πριν αποχωρήσει και έρθει και ο Δίας και στο ζώδιο σας στη συνέχεια, εδώ λοιπόν έχετε αυτή την ανάγκη της ελευθερίας. Ανάγκη ελευθερίας πνεύματος, ανάγκη ελευθερίας κινήσεων και γενικότερα να αφαιθείτε και να βιώσετε άλλες εμπειρίες οι οποίες δεν σας πιέζουν. Βέβαια, αυτό το διήμερο δεν είναι και τόσο καλό στις λεπτομέρειες και στο να εστιαστείτε σε πρακτικά ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να το ευχαριστηθείτε με τους φίλους σας, με τους αγαπημένους σας, λίγο να βγείτε, να αν μπορεί και κάποιοι να ταξιδεύετε. Αλλά έχει όντως μια ταξιδιάρικη διάθεση και επίσης μια έντονη διέστηση. Και όπως είπαμε, αυτό που μπορείς να πεις κάτι και να σου εκπληρωθεί η επιθυμία σου. Ταύρι μου, για εσάς, ο κυβερνήτης σας Αφροδίτη σε όψη με το Δία, πόσο υπέροχο είναι για να κάνετε κοινά σχέδια με αγαπημένους, με τον σύντροφό σας ή τη σύντροφό σας, φυσικά με κάποιους συνεργάτες που μπορεί να συνδέσετε και οικονομικά και φυσικά να κάνετε καινούργια σχέδια για το μέλλον ή γενικότερα σε οικονομικό επίπεδο να δείτε πώς μπορείτε να επεκταθείτε από κοινού. Άλλωστε, μέσα Σαββατοκύριακο η Αφροδίτη αλλάζει θέση και θα είναι πολύ θετική απέναντί σας. Επομένως, εδώ είναι η στιγμή που βάζετε το λιθαράκι και η στιγμή που κάνετε το άνοιγμά σας. Δίδυμή μου, η Σελήνη συνεχίζει να κινείται στο δικό σας ζώδιο, άρα λοιπόν πολύ έντονα σας βγάζει την ανάγκη για ικανοποίηση μετά από την ένταση που δημιουργήθηκε από την Πανσέλινο, φυσικά και για την αποδοχή. Και εδώ λοιπόν ανοίγεστε και για να κάνετε γνωριμίες και να κάνετε και πιο έτσι, καλές σχέσεις συμφιλίωσης με όσους βρισκόσασταν σε αντιπαράθεση. Φυσικά υπάρχει και μία δικαιοσύνη απέναντι σε αυτό. Το μόνο που έχω να σας πω ότι αν είσαστε μόνοι και βγείτε γιατί θέλετε να κάνετε τις γνωριμίες σας, μην κατεβάζετε τον πήχη με σκοπό φυσικά να είσαστε με κάποιο άτομο μαζί. Καρκίνη μου, για εσάς εδώ έχουμε μία πιο χαλαρή φυσικά διάθεση και προσέγγιση σε καθημερινά ζητήματα. Δεν μπορείτε να εστιαστείτε και τόσο πολύ στις λεπτομέρειες και εσείς, αλλά μπορείτε να διασκεδάσετε αυτό που κάνετε. Εδώ λοιπόν έχει και κάποιες αθώες ενοχές. Και τι εννοώ εδώ πέρα. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να παρασύρεστε πολύ σε θέματα διατροφικά. Να τρώτε λίγο γλυκά, να αφαιθείτε λίγο να μην κάνετε τη γυμναστικούλα σας. Λίγο καταλαβαίνετε. Αυτό το οποίο σας δημιουργεί και λίγο τύψεις. Αλλά από την άλλη, αν δεν ευχαριστηθούμε κιόλας και κάτι, τελικά η ζωή δεν είναι και τόσο ωραία. Λιοντάρια μου, πώς να το πω τώρα εδώ. Πες το με λοιπόν. Απλά, λιτά, κατανοητά. Γιατί είναι λίγο, είναι και πρωί. Λοιπόν, εδώ υπάρχει έτσι ένα πολύ πάθος. Υπάρχει μια υπερηφάνεια γενικότερα σε ό,τι και αν κάνετε. Και γίνεστε και ακαταμάχητοι. Ξέρετε αυτό τι σημαίνει. Όπου χρειάζεστε, λοιπόν, το χρησιμοποιείτε όλο αυτό. Mm. Αυτό το πάθος μπορεί να βγαίνει και σε ερωτικό επίπεδο, μπορεί να βγαίνει και σε... Και αυτό λέω πώς να το πω. Και άμα θέλετε να σαγηνέψετε και όλες έχετε τη δύναμη, μπορείτε να καταλάβετε πώς να... Συγγνώμη, γελάω. Το καταλαβαίνετε πώς μπορείτε αυτό να το χρησιμοποιήσετε και να μπείτε και στην ψυχολογία του άλλου και μπορείτε να μπείτε και λίγο, όπως το λέμε, από την πίσω πόρτα. Είσαστε πάρα πολύ δημιουργικοί και γενικότερα εάν αφαιθείτε,
Οπότε, εάν αυτό το κάνετε με... μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε πολύ υπέρ σας. Ωραία. Παρθένη μου, είσαστε πολύ προστατευτικοί απέναντι στους άλλους. Η αλήθεια είναι το τελευταίο διάστημα. Είναι και η Δήμητρα στο δικό σας το ζώδιο. Φεύγει σε λίγο. Τώρα να σας πω την αλήθεια μου. Έχετε όμως την ανάγκη να πάρετε και αγάπη. Είναι δηλαδή εδώ έχουμε και μια, κάποια παράπονα αγάπης. Ότι δίνω. Προστατεύω, φροντίζω. Αλλά θέλω με κάποιο τρόπο αυτό να μου το αποδείξουν και να μου το δείξουν. Είσαστε βέβαια για τους ελεύθερους. Έτσι έχετε πολλές ευκαιρίες γνωριμίες. Γνωριμίες και εσείς έχετε αυτή την καλή από μέσα σας έτσι, διάθεση και έναν ερωτισμό που μπορεί να βγάζετε, ο οποίος είναι πάρα πολύ ελκυστικός. Ζυγή μου και εσάς δικό σας κυβερνήτης η Αφροδίτη. Εδώ λοιπόν έχετε την δύναμη της διπλωματίας και της επικοινωνίας. Έχετε ένα αίσθημα δικαιοσύνης. Έχετε έναν γλυκό λόγο. Έχετε πολύ δυνατό πνεύμα με πάρα πολλές ιδέες. Και αυτό μπορεί να σας φέρει κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι συμφωνούν με όλο αυτό και μπορούν να σας βοηθήσουν. Ευχάριστες επαφές και εξόδους μπορεί να έχετε και ο οποίος λειτουργεί πολύ θετικά. Σκορπιοί μου, περισσότερο για εσάς εδώ αυτό που έχουμε είναι μια καταναλωτική διάθεση και γενεοδορία. Θέλετε να κάνετε δωράκια και στους άλλους αλλά και στον εαυτό σας. Δεν λείπει η κτητικότητα, η αλήθεια είναι, και το πώς θέλετε, ας πούμε, το άτομο το οποίο είσαστε μαζί, θέλετε να σας αποδεικνύει ότι σας αγαπάει, θέλετε να είναι δικό σας και να το έχετε πολύ κοντά σας και να είναι εστιασμένο το ενδιαφέρον του μόνο σε εσάς. Το ξόντες μου, καταλαβαίνετε εδώ πέρα, η Αφροδίτη λίγο πριν αποχωρήσει κάνει όψη με τον δικό σας κυβερνήτη το Δία, που σημαίνει ότι οι απολαύσεις προηγούνται και για εσάς και για την οικογένειά σας και για τους αγαπημένους σας, αλλά περισσότερο θέλετε να περάσετε καλά παρά να δείτε τι μπορείτε να κάνετε πρακτικά. Αφιερώστε λοιπόν αυτές τις δύο μέρες στο να ξεκουραστείτε και να περάσετε όμορφα. Εγώ καιρή μου, η Αφροδίτη εδώ λίγο πριν περάσει το δικό σας το ζώδιο μέσα στο Σαββατοκύριακο σας φέρνει πολύ σε επαφή με τα συναισθήματά σας και με τις ανάγκες σας, τα οποία μπορείτε να τα εκφράσετε και μπορείτε περισσότερο να τα αναγνωρίσετε για τον δικό σας εαυτό. Ανάγκη ξεκούρασης και εσείς, γιατί λίγο χάνετε η καθημερινότητά σας, λίγο τρέχει, επομένως επαναφέρετε λίγο ισορροπία και ηρεμία. Υδροχόοι μου, για σας εδώ η όψη αυτή αφορά πολύ τις κοινωνικές συναναστροφές, να είσαστε κοντά με φίλους, να είσαστε κοντά με άτομα τα οποία διασκεδάζετε, περνάτε καλά, μπορεί να πηγαίνετε και λίγο σε πάρτι, να είσαστε και καλεσμένοι. Το βασικό είναι ότι κάνετε μία αξιολόγηση των αποδοχών, δηλαδή να δείτε πώς μέσα από τη δουλειά σας τα χρήματα τα οποία βγάζετε τελικά έχουν αξία, μάλλον έχουν την ανάλογη αξία με τον χρόνο τον οποίο καταναλώνετε και τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό. Και τέλος ηχθείς μας εδώ έχετε τον Δία στο δικό σας το ζώδιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η όψη αυτή με την Αφροδίτη στην κορυφή του οροσκοπίου σας φέρνει εξελίξεις και επαγγελματικές, έχει ευκαιρίες αναγνώρισης, όπως επίσης το πιο σημαντικό ότι έχετε την υποστήριξη ατόμων είτε αγαπημένων είτε μέσα στο επαγγελματικό σας τομέα. Αυτά λοιπόν, να την ευχαριστηθούμε λοιπόν αυτή την όψη, χαλαρά. Ωραία, πολύ ωραία.